Μνημονιακός. Το άκουσα 5 φορές. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δεν αλλάζω απόψεις, ούτε αξίες, ούτε ιδέες. Πιστεύω ότι τα μνημόνια κατέστρεψαν τη χώρα μας. Επειδή ξέρετε, εγώ ποτέ δεν μασάω τα λόγια μου και θέλω να είμαι ειλικρινής στις απαντήσεις που δίνω, νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό μου χαρακτηριστικό, θα έλεγα ότι η κυβέρνησή μου παίρνει πολύ καλό βαθμό στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης και της σύγκρουσης της βασικής υπόσχεσης που έδωσε στον ελληνικό λαό να ματώσει, προκειμένου να φέρει κάτι καλύτερο για τον τόπο, ανεξάρτητα από το αν το τελικό αποτέλεσμα ήταν έξω από τις προσδοκίες που αρχικά είχαμε. Εν τούτης, αν δεν είχαμε διαπραγματευτεί τόσο σκληρά, αν δεν είχαμε υψώσει το ανάστημα, την περηφάνεια, την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού για να διεκδικήσουμε το δίκαιο του, τα αποτελέσματα ήταν πολύ χειρότερα. Αφού δεν μπορούν να υπερασπιστούν τα στοιχειώδη, αυτά που οι ίδιοι υποσχέθηκαν εξαπατώντας τον ελληνικό λαό προεκλογικά, ο λόγος δεν μπορεί παρά να είναι στην κοινωνία. Διότι δεν αντέχει άλλο ο ελληνικός λαός αυτή την άδικη, μονόπλευρη εξόντωση που επιβάλλεται εδώ και 2,5 χρόνια.